Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Είπα αφού κάθομαι μέχρι πήγε στο ίδιο στα μωρά στο σχολείο. Διαλέγουν πλέον ποιον θέλουν. Είπα να βάλω λίγη πούδρα και λίγη μάσκαρα. Θα σας δείξω και τα πιατάκια που πήρα για τα μωρά, για τα γενέθλια των παιδιών. Γιατί τα πήρα από το Amazon. Τι κάναμε κάτι. Τις προηγούμενες μέρες. Γενικά με το που ξεκινάει η εβδομάδα θεωρώ ότι πάντα έχω χρόνο να κάνω βίντεο, αλλά κυριολεκτικά δεν τραβάω ποτέ και έρχεται πάντα η Τετάρτη και πρέπει να κάνω βίντεο. Οπότε σήμερα θα τραβήξουμε την ημέρα μας. Έχει εκδηλώσεις σε 3 πάρκα. Χθες ήταν στο πάρκο που πηγαίνουμε συνήθως. Σήμερα έχει σε μια μεγάλη στάση. Και μισό λεπτό να σας μετακινήσω, γιατί και ο φωτισμός εδώ πέρα είναι χάλια μαύρα. Σε μια μεγάλη στάση και αύριο έχει πάλι σε ένα άλλο πάρκο. Πήρα και κάτι άλλο, αλλά τώρα δεν θυμάμαι τι είναι. Καθίστε να σας τα δείξω. Πήρα αυτά, είχε σε μαύρο και σε άσπρο. Διάλεξα με τα άσπρα και γράφουν Happy Birthday, ρε παιδί μου, όλα. Έχει μεγάλα πιάτα, μικρά πιάτα, καλαμάκια. Δηλαδή, αυτά είναι για τα παιδάκια. Εδώ θα δουν, ας πούμε, τα φαγητά που θα φάνε, τούρτα τους. Ή κάπως θα τα μοιράσω σε μεγάλους και μικρούς. Και πήρα και για μας, ας πούμε, άσπρα πιατάκια και κάτι ποτηράκια με κάτι σχέδια. Μετά τι άλλο ψώνισα? Δεν ψώνισα κάτι άλλο. Πήρα και την Ξανθούλα, τελικά άλλαξε το θέμα της. Αποφάσισε ότι θέλει τη Μίνι, οπότε πήραμε τη Μίνι Μάους σε μπαλόνι και σε προσκλητήρια. Θα ταυτόχρονα να μαζέψω και λίγο, γιατί καθάρισα το σπίτι, το έκανα λαμπίκο και είμαι πολύ χαρούμενη. Με το οποίο καθαρά το σπίτι φτιάχνει διάθεση στο τέρμα. Ανέβασα και την κουζινομηχανή μου, γιατί δεν σας είπα ότι θα φτιάξω τούρτες. Το δράμα. Ναι, τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα πάμε, σας είπα, σε εκείνη τη στάση. Έχει εκδηλώσεις σε φουσκωτά. Χθες παίξανε και μπουγέλο. Γεμίσαν κάτι πισίνες και βάλαν τα μωρά να παίξουν μπουγέλο με κάτι σφουγγαράκια. Όχι με μπαλονάκια. Πιο οικολογική λύση, ρε παιδί μου. Ήταν κάτι μικρά σφουγγαράκια, πολλά ενωμένα. Τα είχαν πεταμένα στην πισίνα, σε κάτι πισίνες παιδικές. Και έτσι όπως το πετούσε στο άλλο το παιδάκι γινόταν μουσχεμα. Και χθες που ήμουνα στο... όχι στο Action, στο Woolworth, είχε κάτι μπάλες, πώς είναι αυτές του τένις, αλλά υποθέτω είναι μαλακές γιατί τις πετάς στον άλλον, σαν νεροβόμβες. Τις βάζεις στο νερό και μετά τις πετάς και παίζεις μπουγιά. Δεν ξέρω τι λύσεις έχουν. Τι άλλο, ναι, έχω να σας πω. Νομίζω τίποτα απολύτως. Η ώρα είναι 8 παρα 10, έχω λίγο χρόνο να κάτσω να τελειώσω τον καφέ μου και να πάω σχολείο, οπότε θα τα πούμε μετά το σχολείο. Γυρνάω στο σπίτι με το σκεπτικό ότι ο Στέρης έφτιαξε μια σαλάτα κουσκούς που έμαθε να φτιάχνει, ρε παιδί μου. Είχαμε φάει στα γενέθλια μια συμμαθήτρια της Ξανθούλα, ο μπαμπάς ήταν από την Τουρκία. Και την κάνουν αυτή τη σαλάτα πολύ και στα γυράδικα την έχουν. Και ο Στέργιος δεν πρόλαβε να κάνει κουσκούς και έμεινα με την όρεξη. Και τώρα έκανα λίγα αυγά και λουκάνικα. Για να φάω μετά με τα μωρά έχει κοτόπουλάκι. Και φτερούγες που θα τις καθαρίσω για τα μωρά. Και ό,τι φτιάξουμε ακόμα με τα... πάω να φάω γιατί λιμοκτονώ και τα λέμε σε λίγο. Ωχ, ξεκουράστηκα πολύ. Πάω να πάρω το λεωφορείο, ελπίζω ότι δεν θα το χάσω. Γιατί δεν περνάνε στην ώρα τους ποτέ.
περνάνε στην ώρα τους και το χάνεις. Ένα απ' όλα. Πάω να πάρω τα μωρά και λογικά θα πάμε εκεί που έχει τις εκδηλώσεις, άμα θέλουνε. Πάμε να τα πάρουμε και να δούμε τι θέλουνε. Τελικά πήραμε τον καλύτερο οδηγό. Και πάμε βόλτα με τον καλύτερο οδηγό του κόσμου. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Κυριολεκτικά αυτή την εβδομάδα, το ξέρω ότι δεν ανέβηκε και βίντεο την Πέμπτη, αλλά είχαμε διάφορες δουλειές. Αλλά τώρα αυτό το τρίμερο γυρνούσαν κάτι φίλοι μας από Ιταλία. Οπότε, για να ξεκουραστούν οι άνθρωποι, ήρθανε και μείνανε σε εμάς. Και είχαμε παρέα τώρα το πουσουκού. Και τώρα είναι τελευταία μέρα, σήμερα θα φύγουν ρε παιδί μου το μεσημέρι. Μένουν από εμάς κανένα δύο ώρα μακριά και έτσι περάσαμε πολύ ωραία γιατί είχαμε παρέα. Και τώρα θα κάνουμε, θα ετοιμαστούμε, θα ντυθούμε και θα πάμε στο Μπίμπριχ. Θα προσπαθήσω να τραβήξω φυσικά όχι τους φίλους μου και τα παιδιά μου και τα παιδιά, έχουν και αυτοί δύο παιδάκια. Αλλά έτσι λίγο να τραβήξουμε την ημέρα μας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει μεγάλο αυτό το βίντεο, γιατί σας λέω, απολαύσαμε λίγο τους φίλους μας και σήμερα είναι Κυριακή και αύριο πρέπει να ανέβει το βίντεο, γιατί δεν θέλω δύο μέρες να μην ανεβάσω βίντεο. Και θα πάμε στο Μπίμπριχ, θα πάμε στο πάρκο, θα πάμε, δεν ξέρω, θα πάμε για καφέ, θα πάμε για φαΐ στο ελληνικό το γυράδικο. Τα παιδιά έχουν παρέα και των φίλων μας και τα δικά μας και είναι τόσο χαρούμενα, τόσο σκανδαλιάρικα, τόσο τέτοιο, ξέρω εγώ, να παίξουν, να τρέξουν, να ανακαλύψουν, να κάνουν. Και χθες πήγαμε στην Φασανερή όλοι μαζί, είδαμε τα ζώα. Περάσαμε πολύ ωραία και μετά το απόγευμα πήγαμε για πολύ λίγο στην παιδική χαρά γιατί έπιασε βροχή. Και σήμερα θα κάνει 20 βαθμούς με το ζόρι. Αλλά έχει λίγο δροσούλα. Θα ντυθούμε λίγο πιο μακριά παντελόνια και δεν ξέρω εγώ τι. Και μετά θα πάμε, σας είπα, για φαγητό. Θα προσπαθήσω να τραβήξω τη βόλτα μας και να σας κάνω update τα νέα μας. Γιατί κυριολεκτικά είναι πάρα πολύ ωραία που έχεις φίλους και έχουν και τα παιδιά σου φίλους. Πολύ 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 ωραία. Και ναι, ψάχναμε, κοιτούσαμε ένα εστιατόριο που είναι εδώ κοντά μας για να πάμε, το οποίο είχε, ξέρω εγώ, στην αυλή του άμμου για να παίξουν τα παιδάκια και ήτανε το πιο φθηνό πράγμα στο μενού
Γιατί όσο και να θες να πας σε ένα εστιατόριο, όταν το πιο φθηνό πράγμα είναι η σαλάτα, η οποία έχει 16 ευρώ, 16 ευρώ, δεν μπορείς ρε παιδί μου να πας να δώσεις 300 ευρώ για να φας. Γιατί θα φάνε και τα παιδιά σου, κάτι θα τα πάρεις, θα φάμε κι εμείς. Πόσα να δώσεις, 8 άνθρωποι. Πολλά, πολλά. Οπότε, τώρα θα ετοιμαστώ, εννοείται θα σας κάνω outfit of the day. Πιάστηκε η πιτζάμα μου. Και πάμε βόλτα με τα μάξι στο Πίμπριχ. Έτοιμη, πανέτοιμη. Έβαλα αυτό το παντελόνι. Το οποίο ήταν σιδερωμένο, μην το βλέπετε τώρα έτσι που έχει τσάκι. Τι να κάνουμε. Όσο και να το σιδερώσει, θα λακώνετε. Θα σε δείξω, ε. Μη γελάς. Δεν έχει τα μαλλιά μου, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι έτσι σπαστά. Δεν θέλω κούρεμα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Άμα τα αφήνει κάτω, είναι τέλεια. Θα σε δείξω. Ας δείξω το χλωπάτσι. Όχι τον τοίχο, βρε. Ο όμορφος μου. Hey. Τον κουρέψαμε κιόλα, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Αλλά έτοιμη για βολτά. Θα βάλω τα άσπρα με τα παπούτσια. Γιατί έχει κρύο και δεν θέλω να βάλω πέδιλο. Πάμε βόλτα! Εν τω μεταξύ έχει αρκετή δροσούλα. Και εννοείται φτάσαμε στα μάξι, βάλαμε τα μωρά μέσα και τα μωρά δεν είχαν ζακέτες. Οπότε επιστροφή. Αλλά έχει δροσούλα. Άλλο! Καθόμαστε στη μεγάλη κούνια και τον κουνάω, μπας και κοιμηθεί, δεν κοιμάται βέβαια. Και μαζεύουμε ήλιο μέχρι να πάμε για φάι. Αρχίζει να ζαλίζομαι βέβαια. Τα δικά μου τα παιδιά θα μιλήσουν πολύ τέτοια γερμανικά, ελληνικά. Θα μιλήσουν πολύ. Τι κάναμε σήμερα? Πήγαμε στο πάρκο. Πήγαμε δύο φορές πάρκο γιατί ήρθαν και άλλοι φίλοι μας σήμερα. Πήγαμε, φάγαμε ωραίο φαγητάκι. Τώρα έρχονται από πίσω και τα αγόρια μας. Και έτσι όλοι είναι και τέτοιο νόστιμο φαγητάκι. Πολύ νόστιμο φαγητάκι και το σουβλάκι είναι κολλασμένο. Ο γύρος σήμερα προσωπικά δεν με τρελαίνει. Αλλά γούστα είναι αυτά. Είδαμε σήμερα και άλλους φίλους από εδώ που έχουμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία με τα παιδάκια και τα μωρά και όλα τα ζουζούνια. Οι άλλοι μας φίλοι φύγανε, επιστρέψαν στη δικιά τους την πόλη. Και τώρα παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Πρόσεχε μωρό μου. Εδώ έχει μία τριανταφυλιά. Παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής να πάμε σπίτι, να φάνε τα μωρά ένα παγωτό να ηρεμήσουν. Πολύ παιδική χαρά. Όχι, δεν θα δείτε τη τηλεόραση. Ο μπαμπάς σου παραλήρημα τον έπιασε μάλλον. Οπότε λέμε σπίτι. Αν και Κυριακή, τακτοποιούμε λίγο γιατί φύγανε σήμερα οι φίλοι μας. Είχαμε βάλει ένα στρώμα εδώ πέρα και κοιμόντουσαν μέσα στο παιδικό, στο κρεβατάκι πάνω κάτω.
Και λίγο έτσι θα σκουπίσω. Να, γιατί αύριο πάλι περιμένουμε κόσμο, άλλους φίλους, επίσκεψη. Εδώ πρέπει το σπίτι να είναι καθαρό, εντάξει. Τύλιξα το στρώμα και με πάτησα μπουνιά. Και έσκασα το στόμα μου. Τι στόμα είναι αυτό? Δεν το πλύνεις στο στόμα σου. Με τα σκουπίσω πριν δουλειά, λίγο στο σαλόνι, λίγο έτσι να τακτοποιήσω. Αυτές τις πεταλούδες εντωμεταξύ τις αλλάζουν σειρά ασταμάτητα. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Εν τω μεταξύ έβαλα πλυντήριο τα σεντόνια. Αχ, και τα μωρά δεν έχουν σεντόνια. Και θα βάλω τώρα στο στεγνοτήριο 2 σεντόνια. Στο γρήγορο πρόγραμμα εννοείται. Και τα υπόλοιπα θα τα απλώσω, ρε παιδί μου. Μην το χρησιμοποιούμε πολύ καλοκαιριάτικα. Αν και το χρησιμοποιώ το στεγνοτήριο, γιατί με βολεύει πιο πολύ από το να τα απλώσω. Στεγνώνω πολύ πιο γρήγορα. Εν τω μεταξύ, σας είπα ότι πάτησα μπουνιά τον εαυτό μου, έτσι. Έτσι όπως πήγα να δέσω το στρώμα με το ζελοτέιπ και κολλάω το ζελοτέιπ, φεύγει το χέρι μου και με χτυπάω. Και κόπηκε το στόμα μου, το χείλη μου και πρίστηκε λίγο. Και τώρα έπλυνα τα καινούργια τα στεγνάκια που τους πήρα και θέλω αυτά να στεγνώσω και να τα βάλω. Και προσπαθώ τώρα να... όχι αυτό. Να βρω και δύο μαξιλαροθήκες ταυτόχρονα που είναι ταιριαστές. Αλλά δεν. Οπότε πάνω θα βάλω την πίτσα και θα σας δείξω μετά το αποτέλεσμα. Είναι με έτοιμο ζυμάρι, με σάλτσα εννοείται έτοιμη βασιλικού. Έβαλα σουβλάκια κοτόπουλο που ψήσαμε χθες, για να μην πάνε χαράμι. Και τριμμένα τριγιά. Oh mon dieu. Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα για να βάλω λίγο το πλυντήριο, γιατί δεν θα τελειώσω ποτέ. Εν τω μεταξύ, κατά πόσο θα χωρέσουν όλα αυτά που έπινα, δεν ξέρω. Αλλά ελπίζω ότι θα χωρέσουν. Μπορώ να βλέπω αν φαίνεσαι. Φυσικά μπορείς να βλέπεις αν φαίνομαι, όπως το σου πάει. Φαίνομαι ή μιλάω τζάμπα. Φαίνεσαι. Θα είσαι η παραγωγή πίσω από τις κάμερες. Ναι. Okay. Για πες μας τα νέα σου, ξανθούλα. Πώς πέρασες το διήμερο, τριήμερο. Δεν θέλεις, okay. Πέρασε ωραία, ελπίζω. Εμείς περάσαμε. Και τα παιδιά έτσι φάνηκαν. Όταν έχεις παρέα, φαίνομαι ακόμα. Ναι. Okay. Όταν έχεις παρέα είναι πολύ ωραία. Η Ξανθούλα τώρα, επειδή δεν τη βάλαμε τηλεόραση, κάθεται και κοιτάζει εμένα μέσα από το κινητό, λες και είναι τηλεόραση. Τόσο κόλλημα. Μη γελάς, γιατί η τηλεόραση θα πάει στο υπόγειο. Μαζί. Ναι. Και αυτή θα είναι η βοηθή. Πήγαινε τους βοηθούς στην... Κάτσε λίγο, αυτά θα είναι τώρα η διάλογα βοηθά σου. Πόσο με κνευρίζει απλώστρωμα στο σπίτι. Πόσο με με... Πόσο μεγάλο είναι αυτό. Είναι ζυντόνι. Σας αφήνω και τα λέμε με την πίτσα. Πίτσα. Νίκησε. Πες την αλήθεια τώρα. Εγώ. Γιατί νίκησες εσύ όμως, και εγώ έχασα. Γιατί είχα τις καλύτερες κάρτες. Πολύ σωστά.
εδώ στο μπαλκονάκι με την ωραία θέα, τη χειμωνιάτικη. Ο Στέργιος έβαλε τα μωρά για ύπνο. Φάγανε, φάγαμε την πίτσα πολύ πριν τραβήξω βίντεο. Ξέχασα τελείως επειδή μαζευτήκαμε όλοι μαζί και δεν ξέρω τι. Αύριο ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα για όλους μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η τάγκες μου του Κωνσταντίνου έχει κορώνα. Οπότε ο Κωνσταντίνος θα μείνει σπίτι. Οπότε εγώ λογικά, επειδή ο Στέργιος καμιά φορά δουλεύει πριν σχολάσω, θα χάνω μάθημα. Τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Ήταν πολύ ωραίες οι μέρες μας. Περάσαμε φανταστικά. Θα... ας κάτσω. Εδώ έχω το κλείσει το βιντεάκι. Τελικά είχα τραβήξει και μέσα την εβδομάδα. Απλά επειδή δεν το ολοκλήρωσα, το έβαλα σε αυτό το βίντεο, ρε παιδί μου. Και ναι. Θα σας αφήσω εδώ, θα σας χαιρετήσω γιατί πρέπει να διαβάσω. Να διαβάσω για αύριο, να κάνω επανάληψη και να κάνω τις ασκήσεις μου. Τελευταία στιγμή. Και εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή, like και σχόλια. Έτσι. Τα λέμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Tschüss!